Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα μόλις ξεκινάει και θα είμαστε μαζί για μια ώρα. Σας έχω πει και από τη ροή του Δελτίου ότι απόψε το βράδυ ο κύριος Γιώργος Καλούδης ήταν μαζί μας. Κάναμε μια καταρχήν συνομιλία προχθές για ένα θέμα πολύ σοβαρό, πραγματικά πολύ σοβαρό, που έχει ζητήσει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο δεν είναι τοπικό, δεν είναι καν εθνικό, είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των κατοίκων αυτού του πλανήτη. Είναι η μεγάλη υπόθεση ενός κινδύνου επισιτιστικής κρίσης και η αναγκαιότητα να ανακαλύψουμε ξανά τον πρωτογενή τομέα και σε επίπεδο μικροκλίμακας, δηλαδή σε αυτό το νησί, όπου έχουμε εγκαταλείψει αυτό το οποίο έδωσε ζωή και προοπτική ζωής σε γενναίες επιγενεών. Καλησπέρα κύριε Καλούδη. Καλησπέρα σας κύριε Νιάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι για το θέμα το οποίο έχετε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι το σοβαρότερο όλων. Όλα είναι σημαντικά, όλα είναι σοβαρά. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από την μικρότητα πολλές φορές των τοπικών αντιπαραθέσεων ή των μικροζητημάτων και έχει να κάνει με ένα μεγάλο θέμα που είναι θέμα ζωής ταυτόχρονα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ξέρω ότι ήρθατε από την συνέλευση των κατοίκων του Ανεμομήλου. Από στιγμή σε στιγμή είναι μαζί μας ο κύριος Αλέκος Βέργης, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Η εικόνα που έχετε είναι ποια, κύριε Καλούδη? Γαρίτσας. Της Γαρίτσας, συγγνώμη, ναι. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ναι. Να φανταστείτε ότι το Σωματείο και ο κύριος Βέργης είχαν μια άρτια οργάνωση, ήταν 250 καρέκλες που δεν έδωσε ο Δήμος Κερκαιρίων, αλλά η κοινότητα της Καμάρας. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν έδωσε ο Δήμος. Και πάρα πολύ όρθιοι. Ναι. Πάρα πολύ όρθιοι. Ναι, τέλος πάντων δεν ήταν του Δήμου. Ναι. Πάρα πολύ όρθιοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που δεν έβρισκαν χώρο να καθίσουν. Και πολύ μεγάλη συμμετοχή μέχρι πέρατος. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία περίπου 2 ώρων. Όπως τόνισα και εγώ λακωνικά, θύμιζε διαδικασίες αρχαίας πνίκας και ειδικά μετά από 2,5 χρόνια φυλάκισης από τον COVID-19. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Βέργη. Ο κύριος Αλέκος Βέργης είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ και εγώ γιατί πριν από λίγο τελείωσε η συγκέντρωση. Το διατάφτα μετράει. Θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και βίντεο και να έχουμε και εικόνες από τη Γενική Συνέλευση αύριο. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζνιάτη. Θέλω να λέει ο Γιώργος ο Καλούδης που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο ότι η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σημασία έχει το διατάφτα. Τι είναι αυτό το οποίο βγαίνει από τη συγκέντρωση και γιατί βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, κινητικότητα δυναμικών κινητοποιήσεων. Δεν υπάρχει γραμμή συνεννόησης αυτονόητο από ένα σημείο και μετά με τη Δημοτική Αρχή. Κύριε Ζνιάτη, θα πούμε πριν απ' όλα ότι οι καρέκλες οι οποίες ήρθαν από την κοινότητα των Κουραμάδων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια την οποία έκαναν να μας βοηθήσουν και επίσης ευχαριστούμε όλο τον κόσμο ο οποίος ήρθε κατά καλό καιρό, άφησαν τις δουλειές τους. Το ξέρετε ότι είναι η χειρότερη εποχή κανείς να κάνει συγκέντρωση καλοκαίρι στην Κέρκυρα, αλλά ήταν ανέλπιστα καλή, ανέλπιστα καλή. Μέσα από την παρουσία στην οποία έγινε, πιστεύω ότι ενημερώθηκαν όλοι οι πολίτες για αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα και επίσης μέσα από τη συγκέντρωση στην οποία έγινε κατάλαβα ότι η Δημοτική Αρχή, η κυρία Εδραίου συγκεκριμένα και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Καλόγερος, ο κύριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ναι, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε γίνει πριν από 3 μήνες. Την απόφαση. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε γίνει πριν από 3 μήνες δεν την εφάρμοσαν ποτέ. Ποτέ δεν την εφάρμοσαν και όχι μόνο δεν την εφάρμοσαν, προσπάθησαν να χρονοτριβούν για να περάσει πάλι ένα μεγάλο διάστημα και να πούν τελευταία στιγμή ότι έκαναν στην αρχή που έφεραν αυτό το έργο και να πούν ότι τώρα βρισκόμαστε 2-3 μέρες πριν από το τέλος και θα χάσουμε το έργο και θα τα χάσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι κάτοικοι και οι πολίτες δεν μπορεί κανείς... Είχατε καλέσει γη έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής
απόψε. Κοιτάξτε, κανείς δεν ήρθε από τη Δημοτική Αρχή, ήρθαν οι παρατάξεις οι οποίες μας στήριξαν, οι παρατάξεις οι οποίες μας στήριξαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήταν επίσης από περιβαλλοντολογικούς συλλόγους κόσμος και ήταν το κυριότερο από όλα και αυτό που μετράει για μας ήταν ότι ήταν πάρα πολλοί πολίτες. Πιστεύω ότι η ιδιότητα του πολίτη είναι ό,τι ισχυρότερο μπορεί κανείς. Το σπουδαιότερο είναι. Αν τίνουμε να γίνουμε πολίτες, τότε η δημοκρατία μας θα είναι πιο πλέρια. Ερώτηση, πού καταλήξατε? Ενημερώσατε, λοιπόν, νιώσατε, καταλάβατε. Καταλήξαμε λοιπόν σε κάτι πάρα πολύ απλό. Να εφαρμοστεί επιτέλους η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, να γίνουν τα έργα ανάπλασης στο Άλσος, χωρίς όμως την κατασκευή του γηπέδου skateboard. Αυτό είναι. Επίσης, ναι, να μην προχωρήσει καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά το γήπεδο skate και το τονίζω αυτό, αυτό υπήρχε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί γίνονται ενέργειες, κύριε Ζηνιάτη? Υπάρχει δεύτερη φάση που το skate είναι στη δεύτερη φάση και θέλουν να ανοίξουν τις προσφορές. Αυτό βέβαια είναι παράνομο, όπως ξέρετε. Γιατί έχουν μια άλλη απόφαση. Θα είναι ποινικό αδίκημα. Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως. Κοιτάξτε, επειδή κάποια πράγματα αρχίζουν σε αυτόν τον τόπο να παρακμάζουν. Υπάρχει, ο Δήμος έχει ένα νομοθετικό εντός εισαγωγικών σώμα. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό αποφασίζει. Την εκτελεστική εξουσία ποιος την έχει? Ο Δήμαρχος. Επειδή όμως δεν μπορεί να έχει το φόρτο της εργασίας όλων των θεμάτων, δίνει ο συνταγματικός νομοθέτης το δικαίωμα να μοιράσει αρμοδιότητες και εκχωρεί κάποιες αρμοδιότητες, αλλά πάντα με εποπτικό ρόλο στους αντιδημάρχους. Την απόφαση όμως του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να την προσπεράσει οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία. Οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία. Μπορεί να ζητήσει επανεξέταση του θέματος, να ζητήσει μια νέα ψηφοφορία, να βγει μια απόφαση καινούρια, διορθωτική, και να την κερδίσει στην κατεύθυνση που θέλει, αλλά όσο έχει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι αρνητική, δεν μπορεί να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία δεύτερης φάσης και κατασκευής του γηπέδου του skateboard. Θα είναι έκθετος ποινικά και ένας υπάλληλος και ένας πολιτικός παράγοντας. Καθαρές κουβέντες για όποιον ξέρει στοιχειωδώς την λειτουργία των θεσμών σε αυτή τη δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να είσαι νομικός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση, κάποια επαφή, κύριε Βέργη? Κοιτάξτε, εμείς τώρα δεν υπάρχει θέμα επαφών και συναντήσεων. Οι συναντήσεις όλο αυτό το διάστημα γινόταν, μας έλεγαν διάφορα, ότι πρέπει να βρούμε το γραφείο του ΕΣΠΑ στην Αθήνα, ότι πρέπει να βρούμε κάποιον να χρηματοδοτήσει το Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να χρηματοδοτήσει ένα γήπεδο σκέιτ. Είχαμε πει ότι εμείς θα είμαστε δίπλα και θα ενισχύσουμε την προσπάθειά τους αν κάνουν κάτι τέτοιο με τη δύναμη, την όση δύναμη έχουν οι κάτοικοι με τις υπογραφές που έχουμε, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν ήταν γι' αυτό. Ήθελαν να περάσει και να κυλάει ο χρόνος. Γιατί από τη δεύτερη μέρα, κύριε Ζηνιάτη, δηλαδή τη μία μέρα πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να φύγει η πίστα σκέιτ από το όλο έργο και την άλλη μέρα έφεραν 4-5 παιδιά εκεί για να μας πούν τι καλό που είναι το σκέιτ. Λέτε και εμείς ποτέ είπαμε ότι δεν είναι καλό το σκέιτ ή ότι δεν πρέπει να γίνουν γήπεδα σκέιτ ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς θέλουμε γήπεδα. Είναι ένα άθλημα, συγγνώμη μισό λεπτό, γιατί επιτρέψτε μου να ασχολούμαι λίγο με τον αθλητισμό. Είναι ένα άθλημα περιορισμένης κλίμακος και δυναμικής. Να ακούγα ότι μου φτιάχνεις ένα χώρο για καλλιστενική γυμναστική που γίνεται της επόπης, πρέπει να σας πω, σε διάφορες γωνιές της πόλης με αυτοσχέδιες κατασκευές παιδιών, να το καταλάβω. Να μου πεις να κάνεις μια πίστα για ποδήλατα, επίσης να το καταλάβω. Αλλά δεν θίγω το άθλημα και τη δραστηριότητα, αλλά είναι περιορισμένης δυναμικής. Και σώνει και καλά, θα το κάνω εκεί για να κάνω ένα έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλο και αυτό, ναι, κύριε Καλούδη. Προκλητικό. 3 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση αυτού του κομματιού. Και έγινε η ανάπλαση, παρακαλώ πολύ, και ο καθαρισμός των γηπέδων του Μουσείου Καποδίστρια με 30.000 ευρώ. Δηλαδή,
Πού πέφτουν αυτά τα λεφτά, τι φτιάχνουν. Κύριε, κοιτάξτε, αυτό που είπαμε στη συγκέντρωση είναι πολύ σημαντικό. Είναι ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε λάθος σε ό,τι δραστηριότητα μπορεί να έχει κανείς. Αλλά κάποια στιγμή το καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος δηλαδή, εκτός από την περιβαλλοντολογική καταστροφή η οποία θα γίνει, είναι λάθος να πηγαίνεις στα 13 μέτρα απόσταση από τις κατοικίες των πολιτών και να δίνεις 104 δεσιμπέλ. Είναι σαν να τους λες, σας διώχνω από τα σπίτια σας. Λοιπόν, αυτό το λάθος λοιπόν πιστεύω ότι κάποια στιγμή το κατάλαβα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί αυτή αιμονή στο λάθος, κύριε Ζηνιάτη. Γιατί πραγματικά έχουν αιμονή στο λάθος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου κάνει και εμένα φοβερή εντύπωση. Όταν έχεις απέναντί σου μια ολόκληρη κοινωνία, δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί δεν πηγαίνει σε μια διορθωτική παρέμβαση η οποία να ικανοποιεί όλους. Παραδείγματος χάρη, τι θα χαλούσε εκεί στο χώρο του άλσους των φυλακών, που το έχουν προτείνει, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει μια πίστα και μάλιστα αυτή τη νέα κατασκευή που δεν είναι τσιμεντένιες, είναι από ένα συνθετικό υλικό το οποίο απορροφά και τους καραδασμούς και τους ήχους. Τι θα γινόταν, που είναι εγκαταλειμμένο το άλσος των φυλακών. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω. Και όχι μόνο στο άλσος των φυλακών. Και εμείς που σαν παράταξη προτείναμε το άλσος των φυλακών, μπορεί να γίνει στο ΕΑΚ, που είναι ο κλασικός χώρος γιατί είναι Ολυμπιακό άθλημα. Σωστό. Υπάρχει χώρος. Πήγαμε, κάναμε αυτοψία και το είδαμε. Άλλος χώρος είναι εκεί που ήταν και δίπλα η κυκλοφοριακή αγωγή. Θεσσαλικές ποταμού. Ναι. Απέναντι από το εμπορικό κέντρο, Λοξά. Εκεί που ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή δίπλα, υπάρχει τεράστιος χώρος. Γιατί όχι δηλαδή. 10 γήπεδα σκέλη μπορούν να γίνουν. Αλλά προσπαθούν επίσης η Δημοτική Αρχή που έχει κομματικό χαρακτήρα. Να κομματικό χαρακτήρα με στελέχη του Πασόκ μέσα, όχι. Εγώ είδα στις εκλογές του Πασόκ τον κύριο Γιώτη. Που έμαθα ότι θέλει να είναι και υποψήφιος βουλευτής. Ο καθένας. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει τώρα και το Κινάλ έχει ποδάρει σε αυτή την εξουσία. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει εκλεγεί στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής. Ο καθένας κρίνεται όμως από τις πολιτικές που ψηφίζει. Τον πολιτικό του λόγο. Προφανώς ναι. Και τις πολιτικές που ψηφίζει. Προφανώς ναι. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Και από τη στάση του καθημερινά. Και από τη στάση του καθημερινά. Θα μπορούσε λοιπόν να λυθεί το θέμα εντελώς διαφορετικά. Επίσης να προσθέσω, γιατί αξίζουν συγχαρητήρια στο σωματείο των νεοσύστατων της Γαρίτσας, των κατοίκων της Γαρίτσας, και προσωπικά στον κύριο Βέργη, τον οποίο είδα απόψε τον ίδιο, τη σύζυγό του και τους συνεργάτες να μαζεύουν τις καρέκλες. Για να έχει προσφέρει και χειροναχτική. Ζητήσατε καρέκλες από το Δήμο και δεν σας τις έδωσαν. Κοιτάξτε, κύριε, η αλήθεια Βέργη, είναι ότι δεν ζητήσαμε από το Δήμο. Γιατί από να σας πω κάτι όμως, επειδή είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, εγώ σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Βέργη, τούτη εδώ ιστορία, δεν υπάρχει λόγος να διχάσει την τοπική κοινωνία. Σε αυτονόητο mood πρέπει να κινηθούμε. Συνένεσης, λογικής θεώρησης. Έτσι είναι. Μα έτσι τώρα. Εγώ θεωρώ όμως ότι απόψε είχε και... Δεν ήταν μόνο μια αμυγής πολιτική συγκέντρωση. Υπήρχαν και δύο σοβαρές επιστημονικές τοποθετήσεις. Όλα αυτά βέβαια οφείλονται στον κύριο Βέργη και το σωματείο που ενήργησε. Η μία ήταν που εσείς οφείλει πολλά ο τόπος και σε εσάς, κύριε Ζηνιάτη, που είχατε παρουσιάσει εδώ την κυρία Θεοτόκη. Ναι. Τοποθετήθηκε λοιπόν η κυρία Θεοτόκη με νεότερα στοιχεία τα οποία είχε. Ήταν μια αμυγός. Α, για το θέμα των ναι, ναι. χωροκατακτητών φυτών. Ναι, 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 και όχι μόνον, και για τα δέντρα. Και επίσης ο αρχιτέκτονας ο κύριος Ξενοφόντος Βλάχος. Αυτές ήταν δύο αμυγώς επιστημονικές τοποθετήσεις. Και στο τέλος προστέθηκε σαν στο ψήφισμα κάτι άλλο σημαντικό. Να μην κοπούν δέντρα. Ναι. Είναι δύο σκέλη έχει το ψήφισμα. Το ένα είναι να εφαρμοστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο καταλαβαίνει. Μα είδα στην τεχνική έκθεση. Πείτε μου τώρα, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω αν κάνω λάθος. Γιατί εσείς το έχετε διαβάσει. Το έχετε ξεφλουδίσει κατά το κοινό λεγόμενο, κύριε Βέργη, κύριε Καλούδη. Προβλέπεται μια δαπάνη 30.000 ευρώ περίπου για στο συνολικό μέγεθος της δαπάνης για το ξερίζωμα δέντρων. Όπως τα λέτε. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. 30.000 ευρώ για να κόψουν πόσα δέντρα, να τα ξεριζώσουν. Πόσα δέντρα είναι αυτά τα οποία ξεριζώσουν. Είπε η κυρία Θεοτόκη και ο κύριος Βλάχος ότι είναι περίπου...
180 ναι, δέντρα. Γύρω στα 180. 30.000 ευρώ. Όταν αγωνιζόμαστε για να μην υπερθεμαρθεί ο πλανήτης. Ο πλανήτης χρειάζεται περισσότερο πράσινο και περισσότερα δέντρα. Να σημειώσουμε αιωνόβια δέντρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία είναι στο λίδι και κατάκτηση για την Κέρκυρα. Και χωρίς αυτή η μελέτη να έχει την οποιαδήποτε ένδειξη να δημιουργηθεί κάτι που να υπομνηματίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιήθηκε ως είναι τμήμα του βοτανικού κήπου της Ιωνίου Ακαδημίας. Και αναρωτιέμαι και λέω, ρε παιδιά, ποιοι επόπτευσαν αυτή τη μελέτη, ποιοι την παρέλαβαν, ποιοι παράγοντες και παραγοντής και κατά καιρούς και δεν είναι της σημερινής Δημοτικής Αρχής, δεν έχουν γνώση της ιστορικής παράδοσης και πραγματικότητας αυτής της Κέρκυρας. Και γιατί τους πληρώναμε, ρε παιδιά. Τις αντιμισθίες στα χιλιάρια, γιατί τα ρίχνουμε τελικά σε ένα κουβά για να παίρνουμε τους ημέτερους. Κύριε Βέργη, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, θα τρελαθούμε σε λίγο. Πραγματικά θα τρελαθούμε. Ξοδεύουμε χρήματα χωρίς περιεχόμενο. Εσείς και εγώ έχουμε μια κακή συνήθεια. Περπατάμε. Δεν λέω τρέχουμε. Περπατάμε. Περπατάμε ή τρέχουμε, ανάλογα. Ναι, ανάλογος, στη στιγμή. Να ναι, σου πω, ναι, μόλις χάσουμε άλλα τρία κιλά. Με το που θα εμφανιστεί η Δόμνα Μιχαηλίδου να κάνει μια βόλτα στο Μορεπό, φαντάζομαι ότι εκεί σφεράτος. Μόλις χάσουμε τρία κιλά. Εντάξει. Θα δεις. Λοιπόν, Γιώργος Καλούδης στο Μορεπό. Έχεις ξαναδεί αυτή την κατάσταση? Όχι, όχι. Χειροτερεύει συνεχώς. Εγκατάλειψη. Χειροτερεύει. Προσπαθώ να καταλάβω και λέω. Είναι δυνατό. Σπύρο, είναι εύκολο, αγαπητέ κύριε Κοντέ, αυτή την γραβούρα του 19ου αιώνα, μάλλον την ελαιογραφία που έχει αποτυπωθεί μάλιστα και σε χαρακτικά του 19ου αιώνα, που είναι από τον ναό του Απόλλωνα, όταν έχει ανακαλυφθεί από τους Εγγλέζους, από τους Εγγλέζους και το ζωγραφίζουν μετά διάφοροι καλλιτέχνες. Μπράβο. Και δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση 20 χρόνια στο ναό. Στο ναό του Απόλλωνα 20 χρόνια δεν έχει γίνει παρά μικρή παρέμβαση. Μα δεν είναι για αναστήλωση των κοινών. Εδώ έχει εγκαταληφθεί το τοπίο πλήρως. Και το τοπίο. Πλήρως. Είναι μια ζούγκλα. Είναι για να γυριστεί το Survivor. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχουμε ζώνες πυρασφάλειας. Εάν δείτε τα κουτιά της πυρασφάλειας στο χώρο του περίφημου θεάτρου Ρένα Βλαχοπούλου. Πάει πλαστικούρα εκεί μέσα. Είναι διαλυμένα. Μα πάει πλαστικούρα εκεί μέσα. Όχι βέβαια. Πάει πλαστικούρα. Όλη αυτή η ιστορία. Ναι, αλλά δεν την έβαλε την πλαστικούρα, συγγνώμη. Ιδρέου. Γενικά λέω πάει αυτό πλαστικούρα. Αυτό ήταν από τις ημέρες του Νικολούζου. Ναι, πάει πλαστικούρα. Λάξε. Πάει πλαστικούρα εκεί μέσα. Ναι, όχι. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα προσπαθώ να καταλάβω. Κανένας δεν τα αισθάνεται. Δεν τα βλέπει. Θέλω να δούμε ένα ρεπορτάζ. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου βρείτε το ρεπορτάζ από το ποτάμι του ποταμού, το οποίο δείξαμε προχθές. Μας το επεσήμανε ένας κάτοικος περιοχής και πήγε η Δώρα η Ασπρέα με το συνεργείο του ΣΤΑΡΤ και αποτύπωσε την εικόνα στο ποτάμι του ποταμού. Αγαπητέ μου κύριε Καλούδη, δείτε αυτό το βίντεο και θα μιλήσουμε βεβαίως για το θέμα του πρωτογενή τομέα, αλλά εδώ έχει να κάνει με την καθημερινότητα και με κίνδυνο ζωής των διερχομένων από εκεί. Πολλοί λένε πως αν αυτό το ποτάμι διέσχιζε μια άλλη ευρωπαϊκή περιοχή θα αποτελούσε κόσμημα και πόλο έλξης επισκεπτών και πάντως δεν θα ήταν στην κατάσταση που βρίσκεται το ποτάμι στο προάστιο του ποταμού. Αυτό που σίγουρα θα έπρεπε να προκαλεί την ντροπή των υπευθύνων για την κατάντια του είναι το ιστορικό γεγονός ότι το συγκεκριμένο ποτάμι κάποτε έσφιζε από ζωή. Οι οικογένειες στρέφονταν και κερδοφορούσαν από τον πλούτο αλλιευμάτων που παρήγαγε. Σήμερα όμως η εικόνα της εγκατάλειψης είναι απογοητευτική. Σκουπίδια στις όχθες του, άκοπα χόρτα και καλάμια, ακλάδευτα δέντρα και ό,τι έμεινε από τις πλημμύρες του μπάλου συνθέτουν ένα τοπίο προβληματικό μεν, γνώριμο δε, για την Κέρκυρα του σήμερα. Από την αρχή ήταν εντάξει, καλά, το προσέχανε κάτι. Τώρα τελευταίο ούτε γέφυρα, ούτε το ποτάμι, ούτε τα χόρτα κόβουνε, τίποτα. Είναι παρατημένο. Το ποτάμι μας εδώ είναι χάλια. Πέρσι που έβρεχε ήταν χαμός. Κόσμος έχει παράπονο. Πώς μας δίνει σημασία, κανείς. Ναι. Κανείς, έχουμε όλοι παράπονο. Θέλουμε να κάνουμε το γέφυρα. Θέλουμε να το κατέριστον κάτω-κάτω. Αυτό είναι το ποταμό, κάτι ωραίο που έχουμε. Εκτός από το νερό. Ναι. Αλλά δυστυχώς. Το γεφύρι που το αποκαλούμε το γεφύρι της Άρτας, γιατί έχει στη καταλήξη, το είχαν κλείσει ένα διάστημα. Το θυμάστε πολύ καλά. Για κάποιο λόγο. Τώρα είναι σίγουρο από ό,τι καταλαβαίνουν αυτοί και το ξανανοίξανε πάλι.
Για ποιο λόγο να ανοίξουν? Δηλαδή πρέπει να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. Για να καταλάβει κάποιος. Ο σκοπός είναι να φτιαχτεί βέβαια. Να φτιαχτεί, ωραία να φτιαχτεί. Και τι να φτιαχτεί? Να φτιάξουν το γεφύριο όπως είναι. Ελύσανε το πρόβλημα του γεφυριού, της σταθμικότητας. Το πρόβλημα της πλημμύρας δεν το λύσανε καθόλου. Γιατί η πλημμύρα πάλι έγινε φέτος. Έτσι. Εδώ ήταν δύο βάρκες, πήγανε φτερά, φύγανε. Δεν τις βρήκαν άλλο. Δεν μπορεί κάθε που το ποτάμι να ανεβαίνει ένα μέτρο πάνω στον δρόμο. Γιατί πρέπει να γίνουν και άλλα έργα, αντιπλημμυρικά. Φυσικά. Και πρώτα απ' όλα η μπούκα. Τόσα χρόνια παιδευόμαστε με την μπούκα. Και όλο μελέτες και μελέτες. Μελέτες σε τι, για να κάνουν 100 μέτρα ευθεία, να ανοίξουν λίγο την μπούκα. Για το όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Αυτές οι μελέτες μας έχουν πνίξει. Είναι ο κύριος αντιδήμαρχος καθαριότητας. Επειδή είπε ότι δεν υπάρχει εθελοντισμός. Τώρα ποιος το καθαρίζουνε. Για να καταλάβουμε κι εμείς. Αν δεν υπάρχει εθελοντισμός, ποιος το καθαρίζει? Έρχονται οι κύριοι αυτοί από τις καρέκλες και το καθαρίζουνε? Μόλις τελείωσε η ιστορία με τον Σαρλί και έφυγε από δήμαρχος, μετά όλα ρημάξανε. Οπότε και εμείς που είχαμε κάνει μία προσπάθεια να κάνουμε λίγο τις εξέδρες απάνω ψηλά, κάναμε με τη μία, ναι, εμείναμε από υλικά γιατί τα λεφτά δεν υπήρχαν άλλο. Η χρηματοδότηση τελείωσε. 15.000 ευρώ δεν ξέρω που πήγανε. Έτσι. Λοιπόν, και έμειναν όπως είναι έτσι. Και τα ξύλα τα έχουμε στην αποθήκη μας εμείς και τα φυλάμε μέχρι που να βρούμε την ευκαιρία. Μήπως κάποια στιγμή μπορούμε και κάνουμε και τις υπόλοιπες μέχρι πάνω στην Αλεπού. Εάν κοιτάξετε, την όχθη έχει πέσει μέσα και ήδη, αν δεν ήταν ο πλάθανος αυτός, ήδη η άσφαλτο έχει σκάσει και πάει προς το ποτάμι. Και δεν υπάρχει μια προστατευτική μπάρα να τοποθετήσουν. Τα δε φυτά εμποδίζουν την οπτική στο επικίνδυνο πεδίο του ποταμού. Και έχουμε τουριστική κίνηση και στην πραγματικότητα οι χάρτες σου δείχνουν, οι ψηφιακοί, ότι αν θέλεις να φύγεις από το τράφικ, παίρνεις και από τον δρόμο. Το έχουμε κάνει δύο μέρες σε ρεπορτάζ. Κανείς δεν αισθάνθηκε υπεύθυνος και αρμόδιος. Το Δέμο Ρεπό, κατ' επανάληψη, να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει: ωραία, παιδιά, δίκιο έχετε. Αλλά ο προγραμματισμός μας είναι σε 10 μέρες. Γιατί σε 10 μέρες? Γιατί έτσι γουστάρω. Και γιατί, εγώ θα ρωτήσω, γιατί γουστάρεις εσύ έτσι? Από πού σου προέκυψε αυτή η επιθυμία να γουστάρεις έτσι, κύριε Καλούδη? Και το λέω για εσάς, για το Μορεπό, διότι για όποιον γνωρίζει την ιστορία του Μορεπό, έχετε βάλει όχι απλά ένα λιθαράκι, ένα θεμέλιο λίθο στην υπόθεση. Κάντε μου ένα σχόλιο και πριν πάμε στο διάλειμμα. Και μετά να μιλήσουμε για το ποτάμι του ποταμού. Ο ποταμός. Το ποτάμι, η οικολογία, ο χώρος περιπάτου, η ανάπλαση που πρέπει να έχει γίνει. Πράγματι ο συμπολίτης ορθά είπε ότι η τελευταία μεγάλη παρέμβαση έγινε επί Δημαρχίας Σαρλή με αντιδήμαρχο τον Πουλιέζο. Το Δημήτρη τον Πουλιέζο. Ναι. Ο Δημήτρης εκεί είχε κάνει με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ναι. Μια σπουδαία δουλειά, πραγματικά σπουδαία, ναι, δουλειά. Είχε κάνει, η οποία βέβαια λόγω του αποτελέσματος των εκλογών του εγκαταλείφθηκε. Ναι. Και δεν συνεχίζει. 20 χρόνια έχει να συνεχιστεί αυτή η παρέμβαση. Μα δεν πήγαν ένα βερνίκι ξύλου να περάσουν, ναι, και τα αφήσανε και σαπίσανε. Ναι. Συγγνώμη. Δεν επιτρέπονται όλα αυτά. Και έχουμε κάνει 2.000 ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Δεν επιτρέπονται. Και έχουν εισπράξει αντιμνηστίες. Έχουν υπάρξει ειδικοί σύμβουλοι, συνεργάτες. Μπα στο Μόρεπο, αγαπητέ μου κύριε Καλούδη, και κοιτάζεις το θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου και λες, πριν από 3 χρόνια ξοδεύτηκαν 140.000 ευρώ. Και σήμερα είναι ερείπιο. Δεν φταίει κανένας, ρε παιδιά, γι' αυτό. Κανένας. Εκάμανε τη δουλειά τους οι υπηρεσίες? Όχι. Ποιος είναι με ονοματεπώνυμο υπεύθυνος? Εδώ και μας... αν την κάμανε σωστά τη δουλειά του οι υπηρεσίες, τότε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Την προβληματική και στο δημόσιο διάλογο, θέλω να σας πω ότι ένα βράδυ που σας παρακολουθήσα, σωστά βάλατε στο κάδρο και τις ευθύνες των Ομαρχιακών Επιτροπών των Κομμάτων. Έχουν τεράστια ευθύνη οι Ομαρχιακές. Προφανώς. Γιατί? Διότι παραμονές εκλογών, είτε είναι βουλευτικές, κυρίως όμως δημοτικές, περιφερειακές, επεμβαίνουν και άγρια και άγαρμα και βία. Πολιτικά βία εννοώ, με κατεύθυνση και από την Αθήνα, για να βγάλουν τους δικούς τους ανθρώπους. Επιβαίνουν και επηρεάζουν το φρόνημα των πολιτών. Και μετά, ποιος είδε τον Παναγί? Και κάποιοι επιδιώκουν να ελέγχουν τις ομαρχιακές επιτροπές για να περάσουν τους ημέτερους σε επιλογές του κεντρικού συστήματος. Λες και η κοινωνία τρώει κουτόχορτο. Γιατί, αγαπητέ μου κύριε Καλούδη, όταν το σύστημα Παπανδρέου επέβαλε υποψήφια την κυρία Άντζελα Γκερέκου για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η κερκυριακή κοινωνία δεν απάντησε στην επιλογή του συστήματος εξουσίας του ΠΑΣΟΚ?
Εσάς δεν προέκρινε? Εσείς δεν βγήκατε ψηλότερα από το ποσοστό που πήρε η παράταξη? Η κοινωνία δεν απάντησε? Απάντησε εν μέρη. Η σφήνα της όμως ήταν τέτοια, συνειδητή. Που έκοψε τη δυναμική σας, εννοείται. Ναι. Σύμφωνοι. Γιατί? Αλλά η κοινωνία, ποιος πέρασε όμως πρώτος? Εσείς ή ο Μπεριάτος? Εμείς περάσαμε, αλλά εκεί το θέμα δεν είναι εκεί και τότε. Το θέμα είναι ποιος πήρε τις εκλογές. Ναι, αλλά ένα και κόμμα, ναι, ένα κόμμα από πίσω πήρε. Έπαιξε με το νούμερο 3. Από τότε άρχισε και η κατάρρευση του Πασόκ, διότι πλέον δεν είχε πολιτικές. Και η κυρία Γκυρέκου μας είχε διαβεβαιώσει ότι ήταν και θα είναι Πασόκ τρίτη βράδυ και Τετάρτη πρωί ξύπνησε υποψήφια του Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά τα του πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στον αέρα, κύριε Καλούδη, και πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε το θέμα του πρωτογενή τομέα, διότι θα δικήσω την παρουσίαση εδώ. Άλλωστε, ο χρόνος είναι πανταμάτωρ και πρέπει να δούμε τούτο το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε εγκαταλείψει το πρωτογενή τομέα. Οι συντοβολώνες είναι στην πραγματικότητα λογκότοποι. Έχουμε χάσει ακόμη και τα υδευτικά μας δίκτυα. Έχουμε ίσως αλλοιώσεις στον υδάτινο πλούτο μας και έχουμε ταυτόχρονα αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει την όποια αναγεννητική πρωτοβουλία για την επιστροφή στη γη. Δηλαδή ένα πράγμα σύνθετο, ικανό όμως να λειτουργήσει αρνητικά σε αυτό το οποίο εμένα με κάνετε με την πρότασή σας να σκέφτομαι ως αναγκαιότητα ζωής και με βάση αυτά τα οποία διαβάζω και τα οποία καταλαβαίνω. Επειδή βάλατε και το θέμα στην καρδιά του συστήματος, το μαχαίρι και σωστά, ειδικά με το τελευταίο τύπημά σας, το οποίο είναι το τραπεζικό σύστημα. Θέλω να σας πω ότι η αγροτική τράπεζα δεν έπρεπε ποτέ να καταργηθεί ή να ενσωματωθεί σε μια κερδοσκοπική τράπεζα. Η αγροτική τράπεζα θα μπορούσε, ναι, να εξηγενθεί, αλλά έπρεπε να είναι η τράπεζα του αγρότη που θα χρηματοδοτούσε κάθε αναπτυξιακή αγροτική δραστηριότητα. Από εκεί πέρα, θέλω να σας πω επίσης ότι πρέπει να υπάρχει όραμα και σχέδιο. Το σχέδιο είναι το εφικτό. Το όραμα είναι ο στόχος που βάζεις. Δηλαδή, αν ένας αθλητής δεν έχει ποτέ στόχο να καταρρύψει, ξέρω, ο Μπούμκα, αν δεν είχε ποτέ στόχο να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ σφάλμα επί κοντό, δεν θα γίνονταν και ποτέ Ολυμπιονίκης. Ο καθένας στη ζωή, για να είναι χρήσιμος όμως, και όχι για να οικονομήσει ή να γίνει μέλος της μαφίας, για να είναι χρήσιμος στην κοινωνία, πρέπει να θέτει στόχους και ένα όραμα. Εγώ λοιπόν θα σας πω, επειδή αυτά που προτείνουμε μπορεί να φαίνονται οραματικά και εν μέρει είναι, αλλά είναι και ρεαλιστικά. Ας πάρουμε παράδειγμα την Κρήτη. Η Κρήτη, πέρα από την τραπεζά της, έχει και μια τεράστια αγροτική παραγωγή, η οποία χρηματοδοτεί στην ουσία και αλληλοσυμπληρώνεται με τον τουρισμό και χρηματοδοτεί την κριτική οικονομία, γιατί μένουν χρήματα στην Κρήτη και δεν γίνονται εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Και μάλιστα εξάγει και πολλά στο εθνικό κέντρο που λέγεται Αθήνα. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς? Καταρχήν δεν έπρεπε να εισάγεται ούτε ηλιέλαιο ούτε τίποτα άλλο στην Κέρκυρα. Εστιατόρια. Στην αγορά δεν μπορείς να το. Όχι, αλλά μπορούμε αλλά όμως. Αλλά μπορεί ο επαγγελματίας να έχει αντίληψη του κύκλου της οικονομίας. Αυτό. Να πείσουμε λοιπόν. Το θέμα παιδείας. Ναι, πρέπει να πείσουμε και με πολιτικούς τρόπους. Και πρέπει να το βρίσκει και σε ανταγωνιστικές τιμές, εδώ ναι. Που τα λέμε, έτσι. Ναι, αλλά όχι σε τιμές Ουκρανίας. Όχι, βέβαια. Λάδι στην Κέρκυρα, άλλο εκτός από το κερκυραϊκό, τυπικά ουσιαστικά δεν θα πρέπει να εισάγεται. Να χρησιμοποιείται μόνο το κερκυραϊκό λάδι. Και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία. Δεύτερον, πρέπει να σταματήσει να κλαδεύεται η ηλιά από τη ρίζα και να γίνεται καύσιμη ύλη με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, στο κόντεμα, αλλά όχι στο ξερίζωμα των ελιών. Ναι, στην καταστρεπτική κοπή. Καταστροφική κοπή που έχει επιρροή και σε πλημμύρες και στην ευκολότερη διάδοση των πυρκαγιών κλπ. Πρέπει να πούμε ναι στη διεκδίκηση από την Ευρώπη προγραμμάτων στήριξης των αγροτών. Ναι στην αλία για το φρέσκο ψάρι από τη σαρδέλα, η οποία είναι μια υπέρτροφη, superfood η σαρδέλα, μέχρι και να επιτρέπεται η βιτσόντρατα για τη βόπα. Πρέπει να έχουμε γνώση που θέλουμε να πάρουμε τον τόπο.
Και η Κέρκυρα θα μπορούσε να ναυτάρκει τα κυπευτικά. Θα μπορούσε να είναι. Αλλά χρειάζεται στήριξη ο αγρότης. Και κύριε Ζημιάτη, ο αγρότης, για να τα κάνει αυτά ο νέος αγρότης, πρέπει να παράγει ένα εισόδημα που θα του επιτρέπει να ζήσει αξιοπρεπώς. Ναι, αλλά έχουμε μια τοπική πολιτική ηγεσία και δεν αναφέρομαι μόνο στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Όχι σήμερα, διαχρονικά πάω πίσω, η οποία δεν τα σκέφτηκε και δεν τα πάλεψε ποτέ αυτά. Τα θυμάστε επί καποδιστριακών δήμων αυτά τα εργαλεία που έδωσε ο συνταγματικός νομοθέτης και λεγότανε ΣΧΟΑΠ, σχέδια χωροταξικής οργάνωσης. Ε? Δεν προχώρησε κανένα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Λίγων προχώρησε στο Δήμο που ήταν ο Αλέκος Αυλοίνδης, ο Λίγων όμως, δήμαρχος. Τίποτε άλλο. Με λίγα λόγια, σήμερα κάθε κομμάτι γης να είναι εν δυνάμει οικόπεδο. Να μην έχεις δυνατότητα να πας σε μια διαδικασία αναδασμού, να έχεις αγροτικό κλήρο και επομένως έχω εδώ 5 ελιές, έχεις εσύ εκεί πέρα 5 ελιές, αλλά δίπλα σου έχω και άλλες 5 εγώ, έχεις 5 δίπλα σε μένα, ναι, να τις ανταλλάξουμε για να κάνουμε μεγαλύτερα χτήματα, ικανά να είναι λειτουργικά και παραγωγικά. Απολύτως τίποτε. Δεν υπάρχουν κίνητρα όμως οικονομικά γι' αυτό. Εδώ ευθύνεται το κράτος, αλλά και η τοπική κοινωνία, κυρίως μέσω της αυτοδιοίκησης. Γιατί ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών τι κάνανε τόσα χρόνια. Γιατί μου το κλέψατε τώρα. Δεν σας το έκλειψα, έχουμε παράλληλες σκέψεις. Σχήμα λόγου είναι. Ναι. Γιατί μου το κλέψατε. Γιατί τι κάνανε οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών. Έτσι είναι. Έτσι τι είναι. Κάνανε. Παρακολουθούσαν και σφυρίζαν αδιάφορα. Πρέπει να πούμε ότι για μένα ο νόμος Καναλίδη του 12, ο οποίος κατήργησε τις ενώσεις συνεταιρισμών, είναι λαθεμένη επιλογή. Ολέθρια επιλογή. Έπρεπε να υπάρχουν ενώσεις συνεταιρισμών. Δεν μπορεί τώρα η τεράστια περιουσία της ένωσης συνεταιρισμών να τη διαχειρίζεται ένας αγροτικός συνεταιρισμός. Διότι και οι Παξινοί και οι Κάτω Κορακιανίτες και οι Αγιομαθήτες έχουν δικαίωμα και δικαιώματα στην περιουσία της ένωσης συνεταιρισμών. Και είναι εκτός παιχνιδιού. Στην ουσία η τεράστια ακόμα περιουσία της ένωσης συνεταιρισμών δεν μπορεί να τη διαχειρίζονται έτσι όπως τη διαχειρίζονται και συνεχίζουν το ξεπούλημα. Εδώ η κοινωνία, και εμείς το βάζουμε το θέμα και γι' αυτό, πρέπει να δράσει. Η περιουσία της ένωσης συνεταιρισμών ανήκει στον κυρκυραϊκό λαό. Δημιουργήθηκε σε μια διάρκεια περίπου 100 ετών. 100 ετών, βέβαια. Στο απόγειό της έφτασε επί αημνής του Τάσου Ζημάρη, στο μεγαλύτερο πλούτο της. Τότε που η νεολαία δεν ξέρει σήμερα, αλλά να το μάθει. Αξίζει τον κόπο. Είχαμε το ονομαστό βούτυρο Κέρκυρας. Είχαμε πλήθος αγροτικών προϊόντων. Πλήθος. Είχαμε. Έχω μια φωτογραφία του 38 στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να τα πούμε αυτά. Το γάλα Κέρκυρας. Τα πάντα όλα υπήρχαν. Τα πάντα όλα. Η γραβιέρα Κέρκυρας. Ναι, αλλά ο χρόνος είναι αντίπαλος. Σήμερα εσείς έρχεστε και λέτε, κυρία Ιδρέου, κύριε Νεράντζη, κύριε Τρεπεκλή, κύριε Καρίδη, κύριε Μπορμπότη, κύριε Αδρή, κύριοι συνάδελφοι, λέω τους επικεφαλής των παρατάξεων. Κύριε, για να μην τον ξεχάσω, τον κύριε Πουλή. Πάμε να κουβεντιάσουμε, πρωτογενή τομέα. Έρχεται ο ΙΕ προχθές, μόλις προχθές, και λέει υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας επισυντιστικής κρίσης. Αρθρογραφεί εδώ και 1,5 χρόνο και για το θέμα της ενέργειας και τον πολέμο. Βγαίνει ο Σόρος και λέει ότι έχουμε μπροστά μας τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν λίγο πολύ, ψυχανεμίζονται όπως λέει ο λαός μας του τι συμβαίνει, ότι παιδιά η γη έθρεψε τον κόσμο. Και λέτε παιδιά πάμε να το κουβεντιάσουμε. Του το λέτε. Πάμε να το κουβεντιάσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έχει μια ευφυή αντίληψη των πραγμάτων η κυρία Ιδρέου, πρέπει να κάνει μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό ακριβώς το θέμα. Ειδική, μοναδική. Και να καλέσετε και επιστήμονες οι οποίοι θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν σε μια ουσιαστική απόφαση. Εσείς ποιους άξονες βλέπετε ότι θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο ο Δήμος Κερκυραίων, αλλά και ο Δήμος της Νότιας Κέρκυρας, της Βόρειας Κέρκυρας και μαζί η περιφέρεια. Με την αρρωγή της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Τι θα πρέπει να κάνει. Άμεση στροφή στην αγροτική παραγωγή. Πώς θα γίνει αυτό. Σας είπα πώς. Εγώ έχω 1000 ελαιόδεντρα λογιασμένα. Ο ξάδερφός μου έχει 3000 ελαιόδεντρα λογιασμένα. Για να μπω εγώ, προσέξτε, στους δασικούς χάρτες, δεν έχει πάει κόσμος να κάνει ενστάσεις, γιατί πρέπει να κάνει το υπογραφικό. Το κόστος στο οικονομικό μεγάλο. Πώς θα μπει μέσα στο χτήμα του. Πληρονόμησε από τον πατέρα του έναν ελαιόνα.
Και αυτός ο ελαιώνας είναι λογιασμένος. Για να τον καθαρίσει, αν είναι μεροκαματιάρης, τύπης, μπορεί να έχει περιουσία. Επί της ουσίας, αν δεν έχει ρευστό, στην τσέπη του δεν έχει τίποτα. Οι τρεις βουλευτές Κέρκυρας έπρεπε να είχαν κάνει επανάσταση στη Βουλή για το θέμα των λογιασμένων και ευοσκοτόπων και κυρίως των ελαιοδέντρων και για τους δασικούς χάρτες. Επανάσταση πρέπει να είχαν κάνει. Και την ίδια στιγμή χρειάζονται ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος που θέλει να καθαρίσει, γιατί τα ίδια προβλήματα σύντομα θα έχουμε και για το χτηματολόγιο. Έχουμε περίπου 80.000 ακίνητα. Σημειώστε και εντός πόλης, σας το λέω με πλήρη γνώση, αλλά και στα προάστια της πόλης και στην Κάτω Κορακιανά, εκτός χρηματολογίου. Και λίγοι... Τα οποία περνάνε στο δημόσιο. Τα οποία 1η Γενάρη θα περάσουν στο δημόσιο. Ενώ πρέπει να δοθεί παράταση. Άλλα 4 χρόνια μέχρι να συμπληρωθεί η 20ετής παραγραφή. Πρέπει να δοθούν κίνητρα οικονομικά. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνήσεις και αυτοί που πρέπει να τους το δώσουν να το καταλάβουν είναι οι βουλευτές και οι βουλευτές πρέπει, ξέρουν την κοινωνία της Κέρκυρας και τις ανάγκες, πρέπει να ακούσουν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά για να ακούσουν την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεδριάσουν τα δημοτικά συμβούλια. Και τα δημοτικά συμβούλια δεν συνεδριάζουν. Τώρα όμως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι έρχεται μια μεγάλη χρηματοδότηση περίπου 30 δισεκατομμυρίων, είναι το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου οι τοπικές κοινωνίες θα κριθούν στο τι ακριβώς θέλουν να κάνουν να για την πραγματικότητα της ζωής. Πρέπει να διεκδικήσουμε για τον τόπο. Δεν διεκδικείς γενικά για όριστα, διότι κάποτε διεκδικούσαν και τα τρώγανε. Εγώ έχω βρει στα πρανή του Βουνού των Αγίων 10 πολιτιστικό κέντρο ΤΑΔΕ, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανέγερσή του. Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Δηλαδή, οι κουτοευρωπαίοι εντός εισαγωγικών δώσαν εκατομμύρια ευρώ. Εμείς τα κάμανε. Είναι αλήθεια. Τι τα κάμαμε εμείς. Τι τα κάμαμε εμείς. Δεν πήγαν σε παραγωγική κατεύθυνση. Ωραία. Το πλήθος αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν και τώρα πήγε, να πάμε. Δεν είναι και οι κυβερνήσεις όμως. Βεβαίως, ναι. Δεν έπρεπε να δεχθούν να δίνουν η Ευρώπη. Αυτό ήταν το εύκολο και το γρήγορο. Ψαροκάικα, ωραία. Σκαριά υπέροχα. Αθεκτικά σε κάθε καιρό. Στο Μαΐστρο, στην Όστρια, στον Μπουνέντε. Στη Σιροκάδα. Και να τεμαχίζονται για 150.000 ευρώ. Τα είχαμε ανάγκη. Η Ελλάδα έχει ανάγκη, τα νησιά έχουν ανάγκη το στόλο τους. Δεν διαφωνώ. Δεν έπρεπε να δεχτεί η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις δηλαδή, για το εύκολο κέρδος και τις πελατειακές. Οι τοπικές κοινωνίες το κάνανε, το καταστήσανε σαφές αυτό. Όχι, δεν το καταστήσανε. Λοιπόν, τώρα τι κουβεντιάζουμε. Όχι. Τώρα καθόμαστε και λέμε. Μα έρχονταν οι πελατειακές σχέσεις και αγόραζαν τους πάντες με τα χρήματα, κύριε Ζηνιάτη. Αγόραζαν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μια κοινωνία που δεν θέλει να σωθεί, τι αξίζει να μη σωθεί. Τι μου κουβεντιάζετε τώρα. Συζητάμε ναι, και αλλά λέμε. Δεν πάμε καλά. Ναι, αλλά συζητάμε και λέμε ότι τα νερά της Κέρκυρας είναι κάτω από το τεμπλόνι. Εμείς πήγαμε και βάλαμε, παρακαλώ πολύ, χωματερή, πάνω ακριβώς από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Βγαίνει από εδώ και ένα χρόνο μια σειρά από στοιχεία και τα οποία λέγανε ότι παιδιά βαρέα μέταλλα ανοιχνεύτηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Θα έρθει ο Δημόκρητος, θα έρθει ο Δημόκρητος, θα έρθει ο Δημόκρητος. Ήρθε ο Δημόκρητος μετά από 6 μήνες και ξεκινάει ένα πρόγραμμα και ακόμα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις αν τα στοιχεία των χημικών εργαστηρίων ήταν ακριβή και διαχύθηκαν στην αγορά, στον κύκλο της τροφής, τα βαρέα μέταλλα. Και δεν απαντάει κανείς. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Στον κάμπο των Βελονάδων δεν είχαν βρει πάρα πολλά νητρικά σε μια παλαιότερη μέτρηση. Για όλα αυτά δεν πρέπει κάποιος, δεν θα πρέπει ο αντιπεριφερειάρχης, παραδείγματος χάρη, πρωτογενή τομέα, 3 χρόνια τώρα, ο κύριος Κουρής, να έχει δράσει. Η περιφέρεια δεν θα έπρεπε να έχει δράσει. Σαφέστατα. Πού είναι αυτή. Και όχι μόνο η περιφέρεια, σύμπασα. Πού είναι αυτή. Σύμπασα. Εσείς μου φέρατε την άλλη φορά κλαδιά από λεμονιές. Καταστραφεί. Ούτε μια ερώτηση στη Βουλή δεν έγινε. Έχει καταστραφεί. Ούτε μια ερώτηση δεν έγινε στη Βουλή. Έχει καταστραφεί. Και έχει δίκιο ο Αλέκος ο Περούλης να φωνάζει. Ναι. Ο κύκλος των εσπεροειδών. Δεν έχει καταστραφεί. Ναι. Ωραία. Μεγάλη ζημιά. Ωραία. Φεύγουμε από εκεί. Να πούμε απλά, πρακτικά το έχουμε σημαίνει. Έχουμε απέναντί μας τη συγγενεία της Ζηλέλα που τα έχει καταστρέψει όλα. Να πούμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι Κερκυραίοι εισάγουν περισσότερα λεμόνια από το Ισραήλ. Τα πάντα όλα. Από αλλού. Τα πάντα φεύγει όλα. Χρήμα από την Κέρκυρα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Θα τους πείτε λοιπόν να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Ωραία. Ο καθένας θα βγάλει μια έκθεση ιδεών. Και στις ρημέτες είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ψηλά. Πρακτικά.
Εκτός και αν δεν κάνετε μια συζήτηση, για να κάνετε μια συζήτηση. Όχι, να έχετε ένα όχι. Άλοθη, εντάξει, θα έχουμε. Να σου το δώσω εγώ το άλοθη. Ότι ήμασταν εκτός το βράδυ μαζί. Για να δικαιολογήσετε. Απούς για από χαμπαλού. Αστειεύομαι. Λέω, θέλω να σας πω ότι ποιο είναι το θέμα, το διατάφτα. Το διατάφτα πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας με οικονομικά κίνητρα και θεσμικά. Παράδειγμα, να σταματήσει η Ένωση Συνεταιρισμών Κέρκυρας, συνεταιρισμένων αγροτών, γιατί δεν υπάρχει Ένωση Συνεταιρισμών, να ξεπουλάει περιουσία που δεν της ανήκει. Ανήκει στον Κέρκυρα Νικολάου. Στοπ! Με μαχαίρι. Αυτές είναι θέσεις πολιτικές οι οποίες κόβουν κεφάλια. Προς όφελος του λαού, βέβαια. Έτσι. Ναι. Δύο, να επανεδρυθούν ενώσεις συνεταιρισμών, έτσι ώστε η περιουσία αυτή να ελέγχεται από την κοινωνία. Τώρα δεν ελέγχεται από την κοινωνία η περιουσία. Τρία, επιδότηση και για το ελαιόλαδο και για τον πραγματικό αγρότη. Γι' αυτό που μοχθεί, γι' αυτό που βγάζει ρόζους, γι' αυτό που βγάζει ρητίδες όλη μέρα στην παραγωγή. Να επιδοτηθεί, να το διεκδικήσουν οι κυβερνήσεις και να πιέσουμε τους βουλευτές και οι βουλευτές της κυβερνήσεις και τους υπουργούς γεωργίας. Να επιδοτηθούν παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν τρόφιμα στο καλάθι της νοικοκυράς και στο σπίτι. Και να θεωρείται τιμή και δόξα έστω και κάποιο σπίτι του. Πρωτογενής τομέας. Ναι, να καλλιεργεί έστω και σε περιορισμένη κλίμακα τα κηπευτικά. Έστω και σαν τάση ζωής. Έστω και σαν τάση ζωής. Και να μπορούν να ζήσουν οι αγρότες μας. Κτηνοτροφία. Ξέρετε ότι μπορούμε να έχουμε πολύ καλή κτηνοτροφία στην Κέρκυρα. Πολύ καλή. Και έχουμε περιοχές τέτοιες οι οποίες αναπτύσσουν τη κτηνοτροφία. Δεν μπορούν να θεωρούν απόκοσμοι οι άνθρωποι αυτοί. Ούτε μπορούν να πουλάνε ένα γνήσια βιολογικό αρνί 10 ευρώ το κιλό. Δεν μπορούν να ζήσουν. Ας επιδοτούνται και με 4 ευρώ το κιλό. Δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να ζήσουν. Εδώ συζητάμε για τις αγγέλες των αδέσποτων ζώων, που, σκυλιών που θερίζουν κοπάδια και ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία μέρημνα και καμία φροντίδα. Εδώ πήρατε απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν εσείς είπατε ναι, να γίνει καταφύγιο. Το καταψηφίσαμε και το καταγγείλαμε αυτό. Η έπαυλη του Μακαρίτη, του στρατηγού του Λουκανάρη. Το καταψηφίσαμε και το τονίσαμε. Και τη ελαιλατίσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τα πορτοπαράθυρα. Καλύτερα να την πουλήσει ο Δήμος Κερκυραίων. Να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ εκεί πάνω. Ναι, να πάμε να την πουλήσει είναι ο κατάντημα... Δήμος Κερκυραίων και τα χρήματα τα δώσει σε ωφέλεια της κοινωνίας. Στη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Εδώ και 10 χρόνια που ήταν ερημηνήτης. Εδώ και 10 χρόνια η Κέρκυρα βρίσκεται σε μια παρακμιακή κατάσταση. Βρίσκεται η Κέρκυρα σε μια παρακμιακή κατάσταση. Ναι, να δω τώρα πότε θα συζητήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν θα πάρετε απόφαση, εάν το πάρουν σοβαρά, αν το καταλαβαίνουν. Διότι νιώθω σαν να κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω πια συμπεριφορές με νόηση και με αντίληψη αυτών των μεγάλων ζητημάτων που θα μας απασχολήσουν ως ζητήματα ζωής στο επόμενο διάστημα. Σας μιλάω ειλικρινά. Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας με οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης του κόσμου, με τη βενζίνα που σύντομα φτάνει 2,5 ευρώ τις επόμενες μέρες. 2,36 ημέρα. Ναι. 2,50 θα φτάσει σε λίγο η βενζίνα, με το ηλεκτρικό ρεύμα που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Στο γραφείο μου πλήρωνα στη Βόλτον κάθε μήνα 80 με 90 ευρώ και τώρα μου ερχόταν κάθε μήνα από τον Νοέμβρη μέχρι τώρα 320 ευρώ το μήνα κατά μέσον όρο. Δεν μπορούμε. Κύριε Καλούδη. Δεν μπορούμε. Και τα κόμματα έπρεπε όλα, και το κυβερνητικό και η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη όπου και αν βρίσκονται στο μαζικό κίνημα, να βγάλουν ανακοινώσεις και να αποδοκιμάσουν αυτή την πολιτική. Ο λαός υποφέρει. Σας το λέω. Ηλεκτρικό ρεύμα και τιμή βενζίνης σκοτώνουν την οικονομία και σκοτώνουν εδώ το μέσο άνθρωπο. Εδώ ένας υπουργός αρμόδιος, ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, ερωτώμενος από το καλοκαίρι από τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι θα κάνετε με την ακρίβεια, είχε πει εκείνο το απίθανο, θυμάστε, τον Οκτώβρη, ότι εγώ πάω, λέει, στα σούπερ μάρκετ και μου ζητάνε να βγάλω σέλφι. Και δεν τον έστειλε ο πρωθυπουργός στο σπίτι του την επόμενη μέρα ως ένδειξη ασέβειας στο βιοπαλαιστή. Ένα χαρτί ζυμαρικά. Πέρσι η βενζίνη, πέρσι τέτοια εποχή, πήγαινε 1,50. Τώρα 2,35. Δηλαδή αύξηση της τάξεως του 80%, 70%. Ένα χαρτί ζυμαρικά συγκεκριμένης εταιρείας, που έχω ένα προσωπικό παράδειγμα, πήγαινε 45 λεπτά. Το πιο φθηνό. Τώρα πάει 80 λεπτά. Του τεστ να αύξηση 90%. Στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε δεδομένη αύξηση 40%. Ακόμη και ενισχύσει η επιδότηση. Πήρε ο κακομοίρης, ο βιομάλης. Όχι, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι τρεις φορές πάνω. 40%.
40%. Υποτίθεται όχι, ότι. Όχι, όχι, όχι. Με τη ρήτρα να προσαρμογεί. Όχι. Τη διορθώνει. Να κόψουν το λαιμό του. Δεν μα ενδιαφέρει μα. Ο λαό υποφέρει αυτή τη στιγμή. Και η μικρομεσαία τάξη υποφέρει. Και οι επαγγελματίε. Δεν μπορεί το 70% του πληθυσμού. Έχω κάνει πραγματικό γκάλωπ στο πεζοδρόμιο και με επαγγελματίες. Το 70% του πληθυσμού, ένα 30% είναι υπεράνετο. Το 70% του πληθυσμού όμως, για το οποίο δεν ενδιαφέρονται ούτε τα κόμματα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι βουλευτές ενδιαφέρονται, αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Να το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψη. Θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ και με ενδιαφέρει να δω πραγματικά πόσοι θα σηκώσουν από κάτω το γάντι. Και με ποιο τρόπο θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής θα υπάρξει μια πρωτοβουλία μιας ενιαίας θεώρησης και στάσης και μια συνεργασία με τους άλλους θεσμούς αυτοδιοικητικούς, προκειμένου τούτο εδώ η κοινωνία σε τοπικό επίπεδο να οργανώσει την προοπτική της επιβίωσής της. Πραγματικά είμαι περίεργος να καταλάβω τι καταλαβαίνουν ετούτοι εδώ που στο τέλος του μήνα έχουν μια καλή αντιμισθία. Όπου εγώ το λέω, μπορεί να παρεξηγούνται, αλλά μ' αρέσει αν παρεξηγούνται. Κάποιοι από αυτούς που παίρνουν τα χιλιάρικα στο τέλος του μήνα, αν δούλευαν στο ιδιωτικό τομέα, ούτε 500 ευρώ δεν θα τους έδινε ο εργοδότης. Έτσι είναι. Και κάποιοι από τους κάποιους εξασφαλίζουν και σύνταξη δεύτερη. Κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι ναι, από τους κάποιους. Κάποιοι. Και κάποιοι βολεύουν και τους ημέτερους. Και κάποιοι βολεύουν και τους ημέτερους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.